Γεια σας φίλοι μου, γεια σας αγαπημένοι μου. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας «Η ζωή είναι ωραία». Εδώ, μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV, μαζί θα περάσουμε μια ώρα ξένιαστη, μια ώρα χαρούμενη. Και σήμερα η εκπομπή μας έχει ένα αέρα παραπάνω, γιατί σήμερα μαζί μου έχω δύο κορίτσια τα οποία δεν έχουν όρια, τα οποία πετάνε και σήμερα θα μας πάρουν και μαζί τους. Ελάτε μαζί μου να τις γνωρίσουμε. Γεια σας, κορίτσια μου. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ειρήνη Βιγκατήτη, χειρούργος, ουρολόγος, ανδρολόγος και Φωτεινή Τρυπάκη, επιχειρηματίας. Σωστά. Γνωστές όμως και για άλλα πράγματα όμορφα, ψηλά στον ουρανό. Για πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι ιδιότητές σας? Το χόμπι μας. Το χόμπι σας, ναι. Είμαστε και οι δύο ερασιτέχνες πιλότοι. Είναι μια μεγάλη αγάπη. Έτσι γνωριστήκαμε και με τη Φωτεινή. Στη σχολή των πιλότων. Όπου υπάρχει εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει στην Κρήτη, ναι. Υπάρχει στο Ηράκλειο. Γνωριστήκαμε από τη μεγάλη μας αγάπη να πετάμε αεροπλάνο. Οποία αγάπη, εγώ θέλω να το πιάσω από την αρχή. Πώς ξεκίνησε η Φωτεινή? Σου άρεσε να ταξιδεύεις πολύ? Έτσι ξεκινάει δηλαδή. Αφενός μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύω και αφετέρου για μένα πώς ξεκίνησε. Δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο αυτό. Έτυχε και ταξίδεψα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει ερασιτεχνικό δίπλωμα. Σε όλη τη διαδρομή ο άνθρωπος μου εξηγούσε τα όργανα του αεροσκάφους, την ταχύτητα, το ύψος, πώς πετάει το αεροπλάνο. Όταν λοιπόν φτάσαμε στη Μύκονο, είχα ενθουσιαστεί. Μετά από 2 μέρες επιστρέψαμε, ξανά με τον ίδιο τρόπο, ξανά κάθισα μπροστά και... Μόλις προσγειωθήκαμε στο Ηράκλειο, πήρα τηλέφωνο ένα ξάδελφό μου, ο οποίος είναι πιλότος, και του είπα ότι θέλω να μάθω να πετάω αεροπλάνο. Εκείνος μου λέει, τι έπαθες 8 η ώρα το πρωί, γιατί ήταν 8 η ώρα το πρωί όταν τον πήρα τηλέφωνο. Έβλεπες όνειρο? Και του λέω, όχι, θέλω να μάθω να πετάω αεροπλάνο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησα, γράφτηκα στη σχολή και ξεκίνησα να διαβάζω αρχικά, γιατί πρέπει να δώσεις κάποια μαθήματα στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Και στην πορεία ξεκίνησα και τις πτήσεις. Σε ένα χρόνο περίπου από την ημέρα που ξεκίνησα είχα πάρει το δίπλωμα. Μάλιστα. Και εσύ, Ειρήνη, ποια είναι η δική σου ιστορία, πώς ξεκίνησε? Η δική μου ιστορία μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν παρόμοια. Δηλαδή? Ενώ ξεκίνησα, εγώ είμαι γεννημένη μεγαλωμένη στην Αθήνα, ξεκίνησα στο τέλος του λυκείου, πήγα και έκανα μια πτήση εθισμού στο Παλιό Ελληνικό. Αλλά δεν μπορούσα και η ιατρική και τη σχολή πιλότων, γιατί και οι δύο είναι αρκετά απαιτητικές σχολές. Αλλά εγώ ήθελα να γίνω γιατρός. Έτσι λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, μία μέρα ο ίδιος κύριος φίλος και πολύ αγαπημένος πιλότος, με το ίδιο αεροπλάνο πιθανά. Που ξεσήκωσε εμένα. Που ξεσήκωσε τη φόλη. Πείτε τον. Το φίλο μας. Ο κύριος Νίκος Πατεράκης. Ωραία, ναι. Λοιπόν, πήρε και εμένα. Μαζί με το σύζυγό μου, γιατί είμαστε κουμπάροι, και πήγαμε στην Αστυπάλα ή στη Μήλο. Στη Μήλο. Στο γυρισμό του είπα, ήταν Κυριακή, του λέω, ξέρεις, αύριο θέλω να γραφτώ στη σχολή. Μάλλον δεν με πίστεψε, παίρνω τηλέφωνο, τι ώρα ξεκινάω. Αυτό ήταν, ξεκίνησα την Τρίτη. Και μέσω της αερολές, γιατί νοικιάζουμε το αεροπλάνο, πάμε στα νησιά. Πάμε το καλοκαίρι, κάνουμε βόλτες, πάμε πίνουμε καφέ, κάνουμε μπάνιο σε κάποιο νησί. Ακούγεται τρώμε, γυρνάμε πίσω. Εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι μεγάλη ελευθερία. Μεγάλη ελευθερία. Τι νιώθετε όταν είστε εκεί ψηλά? Αυτό που είπες, ελευθερία. Είναι αυτό σαν να πετάς, σαν πουλί. Γιατί είσαι εσύ και τα σύννεφα ή ο ουρανός, τέλος πάντων, ο ορίζοντας. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είχα δοκιμάσει μαζί σου, ενώ πίστευα ότι θα μου βγει πάρα πολύ άγχος, φόβος και ότι θα έχω έτσι λίγο αρνητικές σκέψεις, εντελώς το αντίθετο. Εντελώς το αντίθετο. Ήμουνα πάρα πολύ ήρεμη, λες και έκανα διαλογισμό. Αυτή η ηρεμία λοιπόν σχετίζεται με την πτήση ψηλά, τέλος πάντων. Είναι και έχει πολύ, πολύ ωραία μέρα. Από κάτω είναι σαν χάρτης. Πώς μαθαίναμε την γεωγραφία? Ειδικά οι Κυκλάδες,
όταν είσαι περίπου στη Σαντορίνη και αρχίζεις και βλέπεις όλα τα νησιά από κάτω. Παρονάξο, Μήλο, Φολέγανδρο, Σίκινο. Είναι σαν πίνακα, η αλήθεια είναι. Μα και στην Κρήτη όταν είμαστε από πάνω, που βλέπουμε πώς είναι από πάνω το νησί. Φαίνονται όλα μας πολύ διαφορετικά όταν είσαι ψηλά, ναι, η αλήθεια. Αλήθεια. Εγώ λοιπόν κάθε χρόνο, αρκετά χρόνια τώρα, κάνω το ποδαρικό του αεροδρομίου του Ηρακλείου με το σκύλο μου, τη Σάχλα. Πετάμε, κάνουμε ένα κύκλο μέχρι την Δία. Το έχει συνηθίσει δηλαδή και το σκυλάκι. Ναι, το σκυλάκι μια χαρά. Το περιμένει κάθε πρώτη. Το περιμένει. Του φοράω και σκουφάκια η Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες πρώτη του έτους, που σημαίνει ότι Ιανουάριο, πώς είναι ο καιρός, έχει να κάνει με το. Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή. Ωραία ερώτηση. Γιατί εμείς αυτοί θα θέλαμε και από μόνες μας να σας την πούμε, ότι εμείς κάνουμε χόμπι. Άρα αποκλείεται να βγούμε να πετάξουμε, εάν ο καιρός δεν είναι κατάλληλος. Τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνουμε τον καιρό πριν. Παίρνουμε μετεωρολογικά δελτία του αεροδρομίου και της περιοχής. Ναι, και ανάλογα αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο ταξίδι, πρέπει να δούμε τον καιρό στη διαδρομή, τον καιρό στον προορισμό, καθώς και τα εναλλακτικά αεροδρόμια στη διαδρομή μας, σε περίπτωση που τέλος πάντων τελικά αποφασίσουμε να κάνουμε το ταξίδι, πρέπει να έχουμε πάντα εναλλακτικά αεροδρόμια στη διαδρομή για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Άρα είτε... αυτό που μου λες είναι ότι δεν ρισκάρετε. Σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Σίγουρα δεν ρισκάρουμε συνειδητά την ασφάλειά μας. Και των επιβατών. Γιατί δεν πετάμε μόνες μας. Ούτε πετάμε δύο πιλότοι πάντα. Πετάμε και μόνες μας, με φίλους μας. Ακριβώς, με οικογένεια. Με παιδιά. Εγώ τα παιδιά μου δεν τα έχω βάλει ακόμα, η αλήθεια είναι. Η Ειρήνη που έχει ταξιδέψει με τα παιδιά της πολλές φορές. Ναι, η πρώτη πτήση που πήγα με την οικογένειά μου, τον άντρα μου και τα δύο μου παιδιά ήταν χτυποκάρδι, γιατί είχα την οικογένειά μου. Από εκεί και πίσω το συνηθίζεις, γιατί νιώθεις τόσο καλά εκεί. Τα πάντα είναι step by step, δεν παραλείπουμε τίποτα. Βασικά ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο. Υπάρχει ένα manual στο αεροπλάνο, όπως λέμε, το οποίο το ακολουθούμε από τη στιγμή που θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο, γιατί πρέπει το αεροπλάνο να το ελέγξουμε και εξωτερικά, να ελέγξουμε τα καύσιμά του, τα λάδια και του. Και είσαι πολύ τυπική, σε αυτό σε είδα. Ακολουθούμε λοιπόν πρωτόκολλο και εγώ και η Ειρήνη έχουμε μάθει να δουλεύουμε με πρωτόκολλο και στη δουλειά μας. Οπότε για μας αυτό ήταν πολύ έτσι σαν διαδικασία, πολύ οικία. Κάτι απρόοπτο έχει συμβεί που να σας έχει έτσι λίγο φοβήσει ή να σας έχει κάνει να το θυμάστε σαν ιστορία. Στο αυτοκίνητο σας συμβαίνουν απρόοπτα. Παντού συμβαίνουν απρόοπτα. Σίγουρα μας έχει τύχει. Μας έχει τύχει και μαζί, μου έχει τύχει και εμένα μόνη μου. Φαντάζομαι και τις Φωτεινής, γιατί πετάμε αρκετά χρόνια. Αλλά τα απρόοπτα είσαι ήδη εκπαιδευμένος να τα λειτουργείς αυτόματα. Και σίγουρα κάνεις τις διαδικασίες πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα φανταζόσουν. Ακριβώς λόγω του ενστίκτου επιβίωσης. Και επίσης να πω κάτι και να συμπληρώσω, ότι αυτά τα απρόοπτα δεν είναι αυτά που βλέπουμε στα διάφορα ντοκιμαντέρ. Τα οποία, αν τα δει κάποιος, δεν μπορεί να ξαναβεί. Φοβάται να μπει στο κανονικό αεροπλάνο, στο μεγάλο αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι τα αεροπλάνα αυτά που πετάμε δεν είναι ένα αεροπλάνο που πήγαμε και είδαμε μόνοι μας λάδια, ξύδια, οτιδήποτε. Αυτά τα αεροπλάνα έχουν εταιρείες μηχανικών, έχουν υποχρεωτικά σέρβις, να τα πω για να καταλάβει ο κόσμος, όπου είναι πολύ τακτικά. Δηλαδή, δεν είναι αυτά τα απρόοπτα κάτι τρομερό ή τρομακτικό. Υπάρχουν όμως απρόοπτα. Θέλω να μου πείτε, ποιο είναι το πιο μακρινό ταξίδι που έχετε κάνει. Μάλλον εγώ έχω κάνει το πιο μακρινό. Όχι, μάλλον, σίγουρα. Εγώ έχω πάει από το Ηράκλειο στο Πρίντεζι. Μάλιστα, και. Με έξοδο από τη χώρα, από τα Γιάννενα, για ανεφοδιασμό, και επειδή βγαίνεις από τη χώρα, πρέπει να βγεις από ένα διεθνές αεροδρόμιο. Θεώρησα ότι το Ηράκλειο Πρίντεζι και με βόρεια πορεία, άρα με άνεμο συνήθως κόντρα, θα ήταν καλύτερα να βγω, να μην βγω από τη χώρα, από το Ηράκλειο, αλλά να βγω από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα έκανα ανεφοδιασμό, έκανα ό,τι χρειαζόταν, πήγαμε, γιατί ήμασταν μια παρέα, πήγαμε στο Πρίντεζι, από εκεί κάναμε τη βόλτα στην Ιταλία και πήραμε το αεροπλάνο και γύρισα direct στο Ηράκλειο, Πρίντεζι Ηράκλειο. Μία 45. Είναι μεγάλη αυτή όμως. Πώς είναι. 2.45. Συγγνώμη, 2.45. Εμένα ο πιο μακρινός μου προορισμός, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, είναι η Μύκονος. Που είναι 125 μίλια. Ναυτικά μίλια, ναι, είναι. Είναι πάντα για ψυχαγωγία η πτήση σας. Αφού είμαστε στις αερολέσχες,
Οι αερολέσχες είναι αεροαθλητικά σωματεία. Αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνουμε και σε αγώνες. Έχουμε αγώνες γενικής αεροπορίας και τα λοιπά. Μπορούμε λοιπόν σαν αθλητικά σωματεία να προσφέρουμε και κάποιο εθελοντικό έργο, να το πω. Εμείς λοιπόν κάνουμε τις πυρασφάλειες ή πυραπροστασίες του νησιού και όχι μόνο του δικού μας νησιού. Δηλαδή έχει τύχει να πάμε και στη Ρόδο και στην Κάρπαθο. Τι σημαίνει αυτό? Απογειωνόμαστε όχι με καλό καιρό. Παίρνετε το ρίσκο. Με αέρα. Συνήθως έχει αέρα όταν... Ναι, δεν έχει νόημα κάτω από 6 μποφόρ ή 4 μποφόρ να... Δηλαδή έτσι μιλάμε με το κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα. Το έχουμε δηλώσει όλες οι αερολέσχες του Ηρακλείου ότι θέλουμε και το κάνουμε. Και μας ειδοποιούν ότι έχει αέρα την επόμενη μέρα, πιάνει τα αεροπλάνα και φεύγουμε με δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνουμε ποτέ επιβάτες. Είμαστε πάντα δύο πιλότοι μέσα. Και είμαστε πάνω από το νησί για 5 περίπου ώρες. Το οποίο χωρίς προσγείωση. Και κάνουμε το νησί, περνάμε από πάνω και βλέπουμε και εντοπίζουμε καπνό, φωτιά. Πέρυσι ήταν μια πολύ κακή καλοκαιρινή χρονιά με δύο μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες τη μία την εντοπίσε η άλλη αερολέσχη Ηρακλείου και τη μία έτυχε και ήμουν εγώ. Επιθεωρούμε στην ουσία από πάνω και είναι πολύ εύκολο από πάνω, όπως σας είπα, να δείτε μια φωτιά ή ένα καπνό. Επίσης. Και από μακριά. Μας βοηθάνε βέβαια και τα αεροδρόμια και του Ηρακλείου και των Χανίων στο να μας δίνουν προτεραιότητες γιατί ξέρουν γιατί είναι και είμαστε κι εμείς πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό. Πολύ σημαντική δράση. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Πόσες άλλες γυναίκες είναι σε αυτές τις λέσχες? Υπάρχουν κι άλλες κοπέλες που το έχουν δοκιμάσει? Το τολμάνε? Η σχολή αυτή τη στιγμή έχει κάποια κορίτσια τα οποία εκπαιδεύονται για επαγγελματίες πιλότοι. Δεν είναι όμως κορίτσια από εδώ, από Ελλάδα, είναι από τη Γαλλία. Α. Εμένα αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω πάρα πολύ συχνά πλέον στις εμπορικές πτήσεις κορίτσια και ως συγκυβερνήτες, αλλά κυρίως και ως κυβερνήτες. Αλλά γενικά δεν το τολμάνε πολύ τα κορίτσια. Να σου πω κάτι, Γιούλη. Το συγκεκριμένο χόμπι δεν είναι κάτι δύσκολο. Το να χειριστείς ένα αεροπλάνο, ειδικά ένα μικρό αεροπλάνο τέτοιου τύπου, πραγματικά δεν είναι κάτι δύσκολο. Ο κόσμος το ακούει και το βλέπει και νομίζει ότι κάνουμε κάτι που τέλος πάντων... Πάρα πολύ. Δεν το θεωρώ. Απαιτεί δηλαδή κάποιες δεξιότητες πολύ συγκεκριμένες. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι όμως κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και αξίζει πραγματικά. Και είναι πολύ ωραίο. Και μας δίνει φτερά. Έτσι, και στην κυριολεξία και μεταφορικά. Και πάντα να ήρεμη. Αυτά τα φτερά. Σας εύχομαι πραγματικά να πηγαίνετε όλο και πιο ψηλά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να είστε καλά, κορίτσια. Να είσαι καλά. Θα χαρούμε να σε φιλοξενήσουμε σε μία από τις πτήσεις μας. Έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και μακάρι να έρθουν κι άλλες κοπέλες, κυρίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό εγώ θέλω να τονιστεί. Μπορούμε, γιατί και οι δύο είμαστε πολύ απασχολημένες. Να το κάνουμε. Ναι, και ακριβώς, και βρίσκεις το χρόνο για κάτι που σου αρέσει και το αγαπάς. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Και εμείς σε καλά. Και εμείς πάμε σε άλλο ένα ταξίδι, μακρινό, εξωτικό. Θα ζήσουμε μαζί υπέροχες στιγμές, που αλλού, στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ βρίσκεται στην Νοτιοανατολική Ασία και είναι η πολυπληθέστερη χώρα με κομμουνιστικό καθεστώς στον κόσμο. Πρωτεύουσά του είναι το Ανόι, που βρίσκεται στα βόρεια, αλλά το μεγαλύτερο αστικό της κέντρο είναι η πόλη του Χο Τσι Μιν στο νότο, η οποία μέχρι το 1976 ονομαζόταν Σαϊγκόν. Η γλώσσα τους είναι τα βιετναμέζικα και η συνηθέστερη θρησκεία τους είναι ο βουδισμός. Βρισκόμαστε στη Χο Τσι Μιν ή στη Σαϊγκόν, όπως αλλιώς λέγεται, και εδώ είναι η συνηθεία η Ιαπωνική με όλα τα ακριβά μαγαζιά και τα όμορφα κτίρια. Το Βιετνάμ, το διαμάντι της Ινδοκίνας, είναι όσο μακρινό και εξωτικό ακούγεται και όσο απλό και σύγχρονο χρειάζεται
για να ταξιδέψει με άνεση στη μαγική ενδοχώρα του και να διεισδύσει στην ιστορία παλαιών και νεότερων χρόνων. Ανάμεσα στην επιβλητική Κίνα και την απέραντη Ινδία, έχει πρικιστεί και από τα δύο με τέχνη, θρησκεία, πολιτισμό και σοφία. Μια χώρα με πολλές ευκαιρίες και εξαιρετικές εμπειρίες λόγω των συναρπαστικών πόλεων και του φιλόξενου λαού της. Το άρωμα από τις πολλές κουζίνες του δρόμου δίνει στο street food άλλη διάσταση και έχει κάνει το βιετναμέζικο φαγητό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη μαγεία όμως στο Βιετνάμ βρίσκεται στις εναλλαγές της πολυτέλειας και των μεγάλων πόλεων με τη συνεχόμενη ανάπτυξη και τη ζεστή ατμόσφαιρα σε γοητευτικούς δρόμους της επαρχίας με φανάρια και τους πολίτες να τρώνε το γεύμα τους σε σκαμνάκια στο πεζοδρόμιο. Μια χώρα με τη σφραγίδα της ιστορίας και της απικιακής εποχής, τόσο παλιά όσο και πρόσφατη, με τρόπο μελαγχολικό, πέρα ως πέρα όμως αληθινό, που σου περνάει την κουλτούρα της μέσα από την απλότητά της και σου θυμίζει την ομορφιά της φύσης με τα παγκοσμίου φήμης θαύματά της. Ένα αληθινό ταξίδι ψυχής, στόχος προορισμού για ταξιδιώτες με ανήσυχο πνεύμα και άμεση ανάγκη απόλυτης χαλάρωσης. Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαι εδώ με την αγαπημένη τη Μαρία Σόγια, η οποία πέρα από αστρολόγος είναι και αισθητικός. Και σήμερα θέλω να μας πεις πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Ακριβώς, σήμερα θα τα συνδυάσουμε, γιατί πολλές φορές βλέποντας τη σελήνη σε μια γυναίκα και τον οροσκόπο της και βλέποντας έναν άντρα το ζώδιό του και τον οροσκόπο του, αν τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, είναι ουσιαστικά η εξωτερική μας εμφάνιση, είναι η σωματοδομή μας και είναι και το πρόσωπό μας, το δέρμα μας ουσιαστικά. Γιατί κάθε γυναίκα θέλει να είναι όμορφη, θέλει να περιποιείται, αλλά στην κάθε μια είναι διαφορετικό, σημαίνει κάτι διαφορετικό αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κριό, οι οποίες συνήθως είναι δυναμικές. Είναι αδύνατες, έχουν μεγάλα μάτια οι κρυαρίνες, έχουν έντονη προσωπικότητα και φαίνεται προς τα έξω και το δέρμα τους είναι αρκετά ευαίσθητο σε ό,τι έχει να κάνει με τον ήλιο. Μάλιστα. Καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Άρα αυτό πρέπει να προσέξουν οι κρυαρίνες. Ναι, αυτό κυρίως πρέπει να προσέξουν. Ουσιαστικά δεν τους πηγαίνει το κλασικό ντύσιμο και θέλουν κάτι να είναι πρακτικό, αλλά να τραβάει και το βλέμμα. Το βράδυ είναι πολύ εντυπωσιακές. Τη μέρα μπορεί να είναι πολύ πρακτικές, αλλά το βράδυ είναι υπερβολικά εντυπωσιακές. Έτσι είναι, ναι, πραγματικά. Ναι. Είναι έντονες. Έτσι όπως έχουμε στο μυαλό μου, ναι. Λοιπόν, και θα περάσουμε στον Ταύρο. Οι ταυρίνες είναι γλυκές, είναι ευγενικές, φαίνεται στο πρόσωπό τους, δεν κάνουν πολλές ζερτίδες και συνήθως μεγαλώνοντας γεμίζει λίγο το πρόσωπό τους, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που αδειάζει. Γιατί τους αρέσει το φαγητό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αδυναμία στο φαγητό. Στο καλό φαγητό, όχι απλά στο φαγητό. Έχουν ακριβό γούστο. Είναι έτσι πολύ ιδιαίτερες στην εξωτερική τους εμφάνιση. Το δέρμα παραμένει νεανικό και μεγαλώνοντας, οπότε εκεί είναι... έχουμε πολύ νέες. Ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία είναι νεανικό το δέρμα. Τους αρέσουν τα υφάσματα που είναι με τα ξωτά, τα βελούδα. Θέλουν... Ναι, έχουν θέμα με τις υφές. Και όχι τόσο με το σχέδιο, όσο με την υφή. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τον οροσκόπο μας να είναι στον Ταύρο ή η σελήνη μας. Η σελήνη μας κυρίως και το ζώδιό μας, δηλαδή λίγο απ' όλα παίρνει. Πιο πολύ όμως από τη σελήνη και τον οροσκόπο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτές που έχουν σελήνη ή οροσκόπο δίδυμο. Ναι, εκεί έχουμε πάλι το πιο νεανικό σώμα. Συνήθως έχουν μακριά χέρια και πόδια, ενώ δεν είναι ιδιαίτερα ψηλές, έχουν αδύνατα άκρα, τους αρέσει το σπορ ντύσιμο,
δεν τους αρέσει τόσο το μεγαλίστικο, δηλαδή ντύνονται πολύ μικρότερα, πιο νεανικά από την ηλικία τους, ναι. Δεν βάφονται πολύ, είναι πιο πολύ το αγοροκόριτσο αυτό που έχουμε στο νου μας. Και καταναλώνουν πάρα πολλά χρήματα στο να αγοράζουν ό,τι είναι στη μόδα, ό,τι είναι καινούριο. Τα trends λοιπόν, ναι. Μήνες, μάλιστα. Και στο δέρμα τους τους αρέσει να βάζει, δηλαδή θα πάρει μια κρέμα, δεν θα σκεφτεί αν της κάνει όχι στο δέρμα. Την είδε, είναι καινούρια, θα την πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά περνάμε στη γυναίκα καρκίνο, η οποία είναι η κλασική ομορφιά. Έχει καμπύλες, της αρέσει το φαγητό οπότε έχει και παραπάνω κιλά μεγαλώνοντας. Είναι πολύ χλωμό το δέρμα, οπότε εκεί θέλουμε πιο έντονο μακιγιάζ και συνήθως το καταλαβαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία και βάφονται λίγο πιο έντονα, στα μάτια κυρίως. Είναι κλασικά, τα ζώδια του νερού έχουν υγρά μάτια, είναι έτσι πιο ευαίσθητα στο βλέμμα και όλα αυτά. Και προτιμούν πιο πολύ τα λευκά φορέματα, δίνονται κυρίως θηλυκά, δηλαδή με φορέματα, δεν θα βάλει εύκολα παντελόνι, και φοράει κυρίως λευκά ή παστέλ χρώματα, απλά. Της αρέσει η θηλυκότητα δηλαδή. Ναι. Πολύ θηλυκές, αλλά πολύ απλές. Mm-hmm. Και πάμε στα λιοντάρια. Που δεν είναι απλά. Που τους αρέσει το εντυπωσιακό. Ναι, το χρυσό. Συνήθως έχουν και ξανθομαλή, ακριβώς. Έντονα κοσμήματα. Ωραίο γούστο, εντυπωσιακές γυναίκες. Το δέρμα τους είναι ευαίσθητο και σε αυτές. Είναι σε αποχρώσεις του ροζ συνήθως. Και έχει μια ευαισθησία και στον ήλιο και μπορεί να κάνει εύκολα και πανάδες, ναι, το δέρμα των λιονταριών. Στο ντύσιμο είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό. Αν μπορούσα να πάρουμε και λαμπάκια πάνω μας, δηλαδή ναι, κάπως ναι, έτσι. Ναι, είναι κάπως έτσι. Ξεχωρίζουν. Ενώ αντίθετα νομίζω οι Παρθένοι είναι λίγο πιο προσγειωμένες. Ναι, τελείως αντίθετα, ακριβώς όπως το λες. Είναι απλές, λιτές, απέριτες, συνήθως φοράνε παντελόνες, πουκαμίσες, φορέματα που να καλύβουν, ρούχα που να καλύβουν και λίγο το σώμα ή φορέματα μακριά, πρακτικά. Ναι. Όχι τόσο για να εντυπωσιάσουν, όσο για πρακτικούς λόγους. Συνήθως έχουν πολύ ωραίο σώμα, γιατί προσέχουν πάρα πολύ τη διατροφή τους και κάνουν και πολύ γυμναστική. Γενικά είναι της υγιεινής ζωής και δεν βάφονται σχεδόν ποτέ. Αλήθεια. Δεν τους αρέσει το μακιγιάζ, κάνουν τα απολύτως απαραίτητα. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Ναι. Οι ζυγίνες όμως που έχουν την Αφροδίτη... Κυβερνήτη. Ναι. Εκεί είναι... Εκεί στολίζονται κι αυτές πολύ. Τους αρέσουν τα ωραία ρούχα, πάλι οι φες και τα λοιπά, στα μεταξωτά, τα σατέν. Κασμίρι, έντονα. Ναι, πολύ έντονα. Έντονες αντιθέσεις στα ρούχα τους και στα χρώματά τους γενικότερα, και στο μακιγιάζ και στα μαλλιά. Τους αρέσει ο όγκος στα μαλλιά για να ξεχωρίζουν έτσι. Και έχουν ένα υγιές δέρμα που και αυτό έχει τάση να κάνει ευριαγγίες, να κοκκινίζει εύκολα. Με ευαισθησία. Ναι, οπότε αυτά είναι τα προβλήματα που θα συναντήσουν στο δέρμα τους. Γενικά πολύ αρμονικές όμως. Μπορεί να βάζουν έντονα χρώματα, αλλά βρίσκουν ένα τρόπο. Έχουν γούστο όμως. Ναι. Να είναι αρμονικό όλο αυτό. Ναι. Και για πες μου για τις σκορπίνες που είναι και γνωστές έτσι, για τη σεξουαλικότητά τους. Έτσι. Έχει σαρκώδη μεγάλα χείλια, έντονα μάτια πάντα, συνήθως σκούρα μαλλιά. Κλασική είναι η Ντεμιμούρ για παράδειγμα. Okay. Σκούρο μαλλί, ίσιο, μακρύ. Okay. Ή θα τους ενδιαφέρει πολύ να ντύνονται και θα τις ενδιαφέρει το ντύσιμο, συνήθως προκλητικό το βράδυ, την ημέρα έτσι απλό αλλά πάλι αισθησιακό. Ή δεν θα τους αρέσει καθόλου αυτό και θα τις βλέπεις μόνο με μαύρα και όχι τόσο περιποιημένες. Άρα στα άκρα. Ναι, είναι στα άκρα. Mm. Είναι ένα ζώδιο που είναι των άκρων. Yeah. Οπότε... Και η προσωπικότητα είναι ανάλογη. Και οι τοξοτίνες που είναι τις πιο ανάλαφρες. Οι τοξοτίνες είναι πιο πολύ το επώνυμο. Αρκεί να είναι επώνυμο κάτι και θα το φορέσουν. Απλό. Δεν τις ενδιαφέρει και τόσο η μόδα. Έχουν στο μυαλό τους μια δική τους μόδα. Πάλι δεν βάφονται, δεν προτιμάνε το έντονο μακιγιάζ. Απλά μαλλιά, συνήθως γουρά. Και είναι λίγο στον κόσμο τους όσον αφορά το. Γενικότερα, όχι μόνο με την ομορφιά. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν ασχολούνται πολύ. Και αυτές κινδυνεύουν πολύ το δέρμα τους από τη φωτογύρανση. Επειδή κάθονται πολλές ώρες στον ήλιο, δεν ασχολούνται πολύ με τη ρουτίνα, να βάλουν την κρέμα τους. Τα τελειακά τους. Καθόλου. Οπότε συνήθως καίγονται και γυρνάνε από αυτό. Για πες μου λίγο για τις υδροχοΐνες. Λοιπόν, οι υδροχοΐνες ουσιαστικά φτιάχνουν τη μόδα. Δεν ακολουθούν ποτέ τη μόδα, ναι, είναι πολύ εκεντρικές, σε σημείο πολλές φορές να είναι άσχημο το τόσο εκεντρικές που είναι, αλλά είναι μοντέρνες και άνετες. Αυτό είναι το βασικότερο που θέλουν.
Δηλαδή, σαν χαρακτήρας, αυτό τις ενδιαφέρει. Είναι αυτές δηλαδή που δημιουργούν τα trends. Ναι, δημιουργούν τα trends. Πολλές φορές στα άκρα το φτάνουν. Αλλά δεν θα ακολουθήσουν ποτέ τη μόδα, δεν θα φορέσουν ποτέ κάτι που θα το δουν σε κάποιον άλλο. Είναι καθαρά, βγάζουν καθαρά την προσωπικότητά τους και έχουμε και τις πιο πολλές κοκκινομάλες να είναι. Δηλαδή, το διαφορετικό είναι. Ναι. Κάτι ιδιαίτερο, κάτι. Ναι, έντονα χρώματα στα μάτια, διαφορετικά. Και τέλος, τα ψαράκια μας. Τα ψαράκια είναι πολύ ρομαντικά. Έχουν συνήθως λευκή επιδερμίδα, υπερβολικά απαλή. Πολλές φορές φαίνονται οι φλέβες τους. Είναι τόσο λευκή η επιδερμίδα και ευαίσθητη. Είναι ευάλωτα, το ξέρουμε. Έτσι έχουν τα υγραμματάκια τους μεγάλα. Τους αρέσει το μακιγιάζ. Συνήθως τα μάτια τους αρέσει να τονίζουν. Τα κάνουν λίγο πιο έντονα. Στα χείλια τους επιλέγουν απαλά χρώματα. Δεν θα τη δεις εύκολα τη γυναίκα με οροσκόπο ή σελήνη στον νυχθή να κάνει κάτι έντονο στα χείλια. Τα μαλλιά τους τα θέλουν απλά. Και γενικά είναι οι μόνες που μπορούν να συνδυάσουν τα ρομαντικά ρούχα με κάτι πιο σπορ. Δηλαδή θα δεις να φοράει δαντέλα μαζί με ένα σπορ παντελόνι. Θα φορέσει ένα πουκάμισο με βολάν και από κάτω θα βάλει αθλητικό. Έχω στο μυαλό κάποιος, ναι, και ναι. Είναι έτσι. Είναι πολύ κεντρικές, γιατί προσπαθούν να συνδυάσουν στη ζωή τους το ρομαντισμό με την πρακτικότητα. Τι ωραία που μας τα πες, Μαρία. Τι ωραία, γιατί πάει ακριβώς σε κάθε γυναίκα. Ναι. Και τη αρέσει και ο σωματότυπος, αλλά και ο τύπος του δέρματος. Ναι. Πολύ βοηθητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν με μαγειρική και σήμερα έχω μαζί μου δύο πανέμορφα αγόρια που θα μας δείξουν πώς να κάνουμε σούσι. Σωστά. Σωστά. Ο Γιώργος Τουμπάκης και ο Γιώργος Τσαμπουράκης. Σωστά. Τέλεια. Για δείξτε μας, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε σούσι. Έχουμε επιλέξει να κάνουμε τρία ρολά. Θα κάνουμε δύο μάκι, το ένα με λαχανικά, το άλλο με καπνιστό σολομό και θα κάνουμε και ένα upside down, το California, που είναι με σουρίμι και λαχανικά. Φανταστικό. Λοιπόν, ξεκινήστε. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το ρύζι. Λοιπόν, έχουμε κάνει το ρύζι μας εδώ. Το έχουμε κάνει... Το έχετε βράσει. Το έχουμε βράσει. Είναι ένα κιλό ρύζι. Στο ένα κιλό βάλαμε 1700 ml νερό και το βράζει περίπου για 8 με 10 λεπτά. Να το δεις εσύ ότι είναι έτοιμο. Και έχουμε κάνει και ένα σιρόπι που μπαίνει στο ρύζι για να είναι έτσι κολλώδες. Α, δεν είναι ειδικό ρύζι. Είναι κάτι που βάζουμε, ναι, σαν σιρόπι που το, ναι, κάνει έτσι. Εμείς βάζουμε το σιρόπι και το κάνουμε κολλώδες. Το οποίο το παίρνουμε έτοιμο. Όχι, είναι με κάποια υλικά που είναι το μύριν. Οξύδι ρυζιού, ζάχαρη και αλάτι. Μάλιστα. Είναι απλά υλικά, τα βρίσκεις σε ασιατικά μαγαζιά. Mm-hmm. Αυτό. Τέλεια. Το χαρτί, γιατί το είχαμε βάλει από πάνω. Το χαρτί είναι λαδόκολα, το βρέξαμε, ναι, το τσαλακώσαμε, το βρέξαμε και το βάλαμε για να κρυώσει πιο γρήγορα. Α, μάλιστα. Ωραία, και πάμε. Γιώργο, τι μας κάνεις εσύ. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τις σκοπές των λαχανικών. Ουσιαστικά πρέπει να είναι λεπτά sticks, έτσι ώστε να βοηθάνε και στο τύλιγμα. Ναι. Να μην είναι χοντροκομμένα, χοντροκομμένα και άνισα. Οπότε θα κόψουμε το καρότο σε sticks. Όμορφα. Το βάλουμε εδώ με τα άλλα μπροστά. Ωραία. Πάμε να κόψουμε τις πιπεριές με τον ίδιο τρόπο. Θα βγάλουμε τα σπόρια που δεν μας χρειάζονται. Το σούσι από πού μας έρχεται? Λοιπόν, το σούσι είναι ιαπωνικό φαγητό. Έχει έρθει από την Ιαπωνία από πολύ παλιά. Mm-hmm. Και έχει ως βάση το ξυδάτο το ρύζι, το οποίο συνοδεύεται με άλλα υλικά που είναι τα λαχανικά, τα θαλασσινά, τα ψάρια. Ωραία. Γιώργο, εσύ έχεις συνεχίσει με τα λαχανικά, έχεις κόψει, ναι, τα έχω πάντα. Κόψει τις πιπεριές, έχω κόψει το αγγούρι, το οποίο αφαιρούμε τα σπόρια, κρατάμε μόνο το γύρω-γύρω. Ναι, και να μην είναι και έτσι πολύ... Σωστά, γιατί έχει περισσότερη υγρασία και δεν θέλουμε τόσο πολύ υγρασία. Και τώρα κόψτε το αβοκάντο. Ναι, πάμε να κόψουμε το αβοκάντο. Το οποίο θέλουμε να είναι μαλακό, για να μπορούμε και να το ξεφλουδίσουμε εύκολα και να το κόψουμε εύκολα. Ναι, εντάξει, μεγάλη ιστορία αυτό με το μαλακό αβοκάντο, έτσι. Το παίρνεις όλες τις μέρες, είναι πάρα πολύ σκληρό και η τελευταία μέρα είναι χαλασμένο. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες. Όπως και τα υπόλοιπα.
Αυτό που βλέπω είναι ότι χρειάζεται ένα πολύ καλό μαχαίρι για να κάνει σούσι. Ναι, χρειάζεται ένα μαχαίρι που να κόβει ουσιαστικά, γιατί θέλεις να είναι σωστά κομμένα τα λαχανικά σου. Γιατί αλλιώς θα σε δυσκολέψουν και στο τύλιγμα μετά. Και δεν θα είναι και όμορφα στην παρουσίαση. Και για το κόψιμο, όταν κάνεις το ρολάκι και τα κόβεις, θέλεις ένα κοφτερό μαχαίρι, γιατί θα σου σπάσει το ρύζι, πρέπει να είναι... Είναι έτοιμο και το αβοκάντο. Τέλεια. Ωραία. Ξεκινήσουμε να αντιλίγουμε. Άμε, πάμε να το δούμε. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε, θα χρειαστούμε τα ξυλάκια μπαμπού. Ωραία, το οποίο το τυλίγουμε με μεμβράνη για να μας βοηθήσει στο να γλιστράει, να τυλιχτεί πιο εύκολα και για να μην το λερώσουμε για λόγους καθαριότητας και αυτά. Κατάλαβα, ναι. Για πάμε να δούμε ένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ρολάκι. Πάρουμε ένα φύλλο νόρι. Θα το δούμε ότι από εκεί που γυαλίζει, από τη μεριά που γυαλίζει, πρέπει να είναι από την κάτω μεριά. Μάλιστα, ναι. Και θα δούμε εδώ πέρα έχει κάποιες γραμμές. Ναι. Για το inside out, θα μετρήσουμε τις δύο πρώτες γραμμές και θα το κόψουμε εκεί. Ωραία. Σε καθοδηγεί δηλαδή μόνο το. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό δεν το χρειαστούμε. Βρέχουμε καλά τα χέρια μας, γιατί το ρύζι, όπως είπαμε, κολλάει. Εσύ να πούμε ότι δεν φοράς γάντια. Δεν φοράω γάντια, γιατί... Πετύχει το... Ναι, το... εγώ προσωπικά με τα γάντια δεν μπορώ, γιατί, όπως είπαμε, το ρύζι κολλάει. Mm. Και με δυσκολεύει στο τύλιγμα. Βρέχουμε τα χέρια μας καλά. Mm. Παίρνουμε το ρύζι. Δεν το πατικώνουμε, ίσα-ίσα. Το χαϊδεύουμε και το απλώνουμε. Σαν μια μικρή χούφτα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το ξαναβρέχουμε. Αυτή είναι η διαδικασία μέχρι να γεμίσει. Το inside out θέλουμε να γεμίσει όλο το φύκι. Και καλύπτουμε όλη την επιφάνεια. Την καλύπτουμε όλη, ναι. Και στις γωνίες, τα πάντα. Αλλά όχι πολύ πίεση. Ναι, δεν βάζουμε πολύ πίεση. Ωραία. Δεν θέλουμε. Μέχρι εδώ μια χαρά είναι. Δεν φαίνεται τόσο δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, μέχρι να το μάθεις. Μετά είναι πολύ εύκολο. Είναι έτοιμο. Παίρνουμε σουσάμι, να βάλουμε πάνω από το ρύζι μας. Το στολίσουμε, γιατί στο inside out το ρύζι φαίνεται. Ναι, οπότε πρέπει να είναι... Ναι, πάρουμε και λίγο μαύρο. Ξαναβρέχουμε τα χέρια μας και παίρνουμε τις γωνίες και του δίνουμε μια τούμπα από την άλλη. Και έχει κολλήσει αυτό. Και έχει κολλήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Καλιφόρνια θα βάλουμε τυρί κρέμα. Κάνουμε μια γραμμούλα. Παίρνουμε το σουρίμι μας, είναι καβούρι αυτό. Βάλαμε τώρα καβουρόψυχα, είναι αυτό? Ναι, είναι σουρίμι. Έχουμε βάλει αυτό γιατί μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα στο σούπερ μάρκετ. Το σουρίμι λοιπόν είναι υποκατάστατο. Ναι, είναι υποκατάστατο και μπορείς να το βρεις πιο εύκολα. Α, ωραία, αυτά θέλουμε, τα ναι, εύκολα. Ναι, και είναι και ευθυνό σχετικά. Είναι πιο οικονομικό, τέλεια. Ναι, και βάζουμε και δύο στικ αγκουριού. Ξαναβρέχουμε τα χέρια μας. Εδώ που βρέχεις και ξαναβρέχεις τα χέρια σου, είναι νερό σκέτο? Είναι νερό με πολύ λίγο οξύδι ρυζιού. Ωραία. Λοιπόν. Και πάμε τώρα. Μαζεύεις τα υλικά, να τα φέρεις πιο κοντά σε σένα. Ναι. Τυλίγεις, πατάς εδώ να κολλήσει. Ξαναβρέχεις, το φέρνεις πίσω. Και ξανά. Και ξανά. Και εδώ του δίνει σχήμα, το πατικώνεις. Τέλειο βγήκε. Ορίστε. Βάζουμε εδώ πέρα ένα πινέλο, βρέχουμε το μαχαίρι καλά, ώστε να μην κολλήσει το ρύζι, όταν θέλουμε να το κόψουμε. Ναι. Κόβουμε σε 8 κομμάτια.
ξαναβρέχουμε. Α, κάθε φορά το ναι, πιστεύω, γιατί, ναι. Και το κόβεις στη μέση κάθε φορά πρώτο και μετά... Το κόβω στη μέση, μετά το γυρνάω, θέλουμε 8 κομμάτια. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το μάκι με τον καπνιστό στο λωμό. Πάλι θα κόψουμε στη δεύτερη γραμμή. Αυτό πάλι δεν θα το χρειαστούμε. Ωραία. Και εσύ μας κάνεις και εσύ μάκι. Θα κάνω, ναι, ακριβώς το ίδιο θα κάνω, με λαχανικά εγώ. Σε αυτή την περίπτωση, το ρύζι δεν θα πρέπει να καλύψει όλο το φύκι. Ναι, θα πρέπει να αφήσουμε τη μία γραμμή, για να μπορούμε να το κολλήσουμε και να το γυρίσουμε. Θέλετε να σας το βάλω πιο κεντρικά το ρύζι? Και αφήνεις και από την κάτω μεριά λίγο περιθώριο? Όχι, την κάτω δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο από την πάνω που θα ρολάρει ουσιαστικά για να κολλήσει. Το ίδιο και εσύ, έτσι? Ναι, ακριβώς το ίδιο. Ωραία, στο λωμό θα βάλουμε μαγιονέζα, στην οποία έχουμε βάλει και λίγο σόγια μέσα, για να της δώσουμε και έτσι ένα πιο ιαπωνικό άρωμα. Άρα στην απλή μαγιονέζα βάζουμε λίγο σόγια. Σωστά. Τέλειο. Πολύ ωραίο μυστικό αυτό. Νομίζω ότι ήταν απλή μαγιονέζα. Και βάζεις τώρα το σολομό. Σωστά. Το βάλουμε όπως και στα προηγούμενα, λίγο κάτω από τη μέση, για να μας βοηθήσει στο τύλιγμα. Θα βάλουμε και το αγγουράκι μας. Και την ίδια στιγμή εσύ μας βάζεις τι? Εγώ βάζω και τη μαγιονέζα. Και θα βάλω, θα φτιάξω ένα με λαχανικά και θα βάλω καρότο, αγγούρι, πιπεριά και αβοκάντο. Ωραία. Στα μάκι, στο τύλιγμα, θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο νερό μπροστά στο φύλλο, στο φύκι, για να κολλήσει. Και τυλίγουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως και τυλίξαμε και το προηγούμενο. Πάρα πολύ εύκολο, έτσι εύκολο είναι. Άμα το μάθεις είναι. Θέλει λίγο πράκτης, ε? Θέλει λίγο. Όπως όλα στη ζωή. Ναι. Α, εσύ βάζεις και αβοκάντο. Εγώ βάζω και αβοκάντο. Νομίζω ότι το αβοκάντο πάει πολύ. Ναι, του ταιριάζει πάρα πολύ. Και κόβουμε και με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, τρέχουμε το μαχαίρι μας πάντα. Πάλι. Κόβουμε στη μέση. Να πούμε ότι κόβουμε στη μέση για να μας βοηθήσει να βγουν και πιο ομοιόμορφα τα κομμάτια. Ναι, το είδα πριν που το έκανε και ο άλλος Γιώργος. Το κόβεται στη μέση και μετά ξανά στη ξανά μέση. Ξανά στη μέση, σωστά. Ξανά. Παιδιά, εσείς είστε τώρα τελειόφοιτοι. Ναι. Σωστά. Ναι, τώρα τελειώνουμε. Είμαστε στην Καπαστάντης. Ναι. Είμαστε τελειόφοιτοι. Και ήδη ξέρετε, είσαστε έτοιμοι. Ναι. Μπράβο σας. Μ' αρέσει που έχετε πειθαρχία, μ' αρέσει που είστε καθαροί σε όλα. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω, θα το δώσω άλλο σχήμα. Το πιέζω μπροστά, ώστε το μπροστά κομμάτι να πέσει, να τσουρλήσει κάτω. Γίνει έτσι. Σαν τριγωνικό το έχεις κάνει. Θα το δείτε, αυτό το κάνω για το στήσιμο πιο πολύ. Ωραία. Thank you.
τέλειο και το στήσιμο, θέλω να μου εξηγήσετε όμως τι είναι αυτά που έχετε βάλει πάνω. Είναι το μπίκο, ένα βόχι λιδονόψαρου. Ναι. Και στην πράσινη. Το πράσινο είναι με αρωματισμένο, είναι wasabi. Μάλιστα, το wasabi είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Για πες μας λίγο, τι είναι αυτό. Wasabi είναι μια ρίζα, ναι, η οποία βγαίνει μόνο στην Ιαπωνία. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τη βρεις. Και υπάρχουν πάστες, υπάρχουν σκόνη που το φτιάχνεις. Αυτό όμως το έχεις φτιάξει εσύ, έτσι. Ναι, αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν. Παιδιά, είναι τέλειο. Έφαγα αυτό με το σολομό, τώρα θα αρχίσω και τα άλλα δύο. Είναι καταπληκτικά, μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο στην Kappa Studies. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ψυχολογία και στην παρέα μας είναι η ψυχολόγος Αθηνά Κυπριωτάκη. Αθηνά, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που μαζί σας σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Με ένα θέμα που αφορά όλους μας. Mm. Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια και κυρίως η επικοινωνία που έχουμε όλα τα μέλη της οικογένειας και πώς αυτό θα μας κάνει να είμαστε καλά στην καθημερινότητά μας. Πες μας λίγο, πόσο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Εγώ θα σας πω, θα ξεκινήσω με μία φράση της Virginia Satir που λέει ότι η επικοινωνία για τη ζωή είναι ότι η ανάσα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Οι άνθρωποι, το πώς θα επικοινωνούν, θα καθορίσει μελλοντικά όλες τις ανθρώπινες τους σχέσεις, θα καθορίσει την εξέλιξη και την πορεία που θα έχουν στη ζωή. Και παρόλο που όλοι γεννιόμαστε με τηλεκτική ικανότητα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, παρόλα αυτά, το να επικοινωνούμε δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, τι το κάνει τόσο δύσκολο. Αυτό που κάνει δύσκολο την επικοινωνία είναι ότι ο άνθρωπος που μιλάει, παρόλο που μεταφέρει κάποια λεκτικά μηνύματα, μαζί με το λεκτικό μήνυμα μεταφέρεται από κάτω και το μη λεκτικό του κομμάτι, που έχει να κάνει με το συναίσθημά του, έχει να κάνει με το τι λέγεται. Είναι δηλαδή σαν άλλο να θέλουμε να πούμε και άλλο λέμε τελικά. Πάρα πολλές φορές ναι, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος μιλάει, μάλλον να ξεκινήσουμε από το τι είναι αυτό που λέγεται επικοινωνία, είναι. Χρειαζόμαστε ένα πομπό και ένα δέκτη. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ο πομπός και εσείς αυτή τη στιγμή είστε ο δέκτης. Ο πομπός σημαίνει ότι εγώ μεταφέρω σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, προκειμένου να επηρεάσω, να σας κάνω να καταλάβετε αυτή τη στιγμή αυτό που λέω, οι τηλεθεατές επίσης το ίδιο. Μεταφέρω σκέψεις, λοιπόν, συναισθήματα, ιδέες, πράξεις, ώστε να προκαλέσω μία αντίδραση. Σωστά. Στον δέκτη. Ναι. Ενδιάμεσα όμως του δικού μου μηνύματος, παρεμβάλλονται τα δικά σας συναισθήματα και δικές σας σκέψεις. Που έχει να κάνει από το πώς νιώθετε για μένα, το πώς με κρίνετε, το πώς με βλέπετε, αν γνωριζόμασταν από πριν, τι προκαταλήψεις μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος ή πώς νιώθει για τον δέκτη. Είναι θυμωμένος μαζί του, δεν είναι, τον εκτιμάει, δεν τον εκτιμάει. Άρα δεν είναι μόνο ο τρόπος που τα λες, είναι και ο τρόπος που ακούει ο άλλος. Ναι, γιατί θα σας πω ότι παρόλο που η επικοινωνία περιέχει το λεκτικό κομμάτι, μόνο το 7% της επικοινωνίας δεν γίνεται λεκτικά. Και το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο, ναι. Το υπόλοιπο, λοιπόν, είναι το 35% έχει να κάνει με το συναίσθημα που μεταφέρω ενώ μιλάω και το υπόλοιπο, το 53% νομίζω, έχει να κάνει με το μη λεκτικό κομμάτι. Τη γλώσσα του σώματος. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό κομμάτι στην επικοινωνία δεν είναι το λεκτικό, είναι το μη λεκτικό. Άρα το πώς καθόμαστε, το πού κοιτάμε, ο τόνος της φωνής μας, οι εκφράσεις του προσώπου μας. Με λίγα λόγια, αν θέλουμε να μας ακούσει ο συνομιλητής μας, θα πρέπει πρώτα να ακούμε εμείς, να δείξουμε ένα ενδιαφέρον, ώστε να φανεί ότι είμαι εδώ, σε ακούω. Και έτσι αυτό θα τραβήξει το ενδιαφέρον του και θα μας μιλήσει και αυτός με τον ίδιο τρόπο, σωστά? Πολύ σωστά το λέτε, γιατί η μία πολύ γνωστή φράση είναι ότι θέλει, όσο τέχνη θέλει να σηκωθείς και να μιλήσεις στο κοινό, άλλη τόσο τέχνη θέλει να ακούσεις. Πολλές φορές λέμε ότι τα παιδιά
είναι κοντά μας και ότι τους μιλάμε και ότι τα ακούμε, αλλά ουσιαστικά δεν ακούμε αυτό που πραγματικά θέλουν να πούν. Ξέρουμε τα επιφανειακά, τα πιο βαθιά, αυτά που θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο, δεν τα έχουμε ακούσει. Όχι. Και εκεί θέλει χρόνο. Εκεί θέλει εκπαίδευση. Δηλαδή, πώς το κάνουμε αυτό? Χρειάζεται να εκπαιδευτούμε να μάθουμε να ακούμε. Γιατί ακριβώς η επικοινωνία είναι τέχνη, είναι μάθηση. Δεν τη μαθαίνουμε γεννιώντας. Τη μαθαίνουμε με την πάροδο του χρόνου. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως όταν πρόκειται για οικογένειες, αλλά όχι μόνο στην επικοινωνία μέσα με τα παιδιά. Και με τον σύντροφο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η επικοινωνία. Πάρα πολύ σημαντικό. Και λένε ότι τα ζευγάρια που είναι ευτυχισμένα μαζί είναι αυτά που επικοινωνούν καλύτερα. Βέβαια. Και το πιο σύνηθες, από το ελεύθερο επάγγελμά μου θα σας πω και από τα ζευγάρια που έχω στο γραφείο, είναι το πρώτο πράγμα που θα σου αναφέρουν όταν κάτσουν στον καναπέ, θα σου πούν έχουμε χάσει την επικοινωνία μας. Ναι, και από εκεί μετά χάνονται όλα. Είναι η αρχή για να χαθούν. Απομακρυνόμαστε. Οι άνθρωποι αισθανόμαστε ότι πλησιάζουμε πάρα πολύ όταν επικοινωνήσουμε. Όταν αυτό χαθεί, έχουμε κι εμείς χαθεί. Όσο κοντά και να μένουμε, είμαστε μακριά. Έτσι είναι ακριβώς. Απλά στην πράξη είναι λίγο δύσκολο με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας να έχουμε και το χρόνο και την όρεξη να ακούσουμε το σύντροφό μας, σωστά. Ναι. Κάπως έτσι το χάνουμε, αρχίζει και χάνεται, όμως αυτό έχει και επιπτώσεις. Έχει, γι' αυτό είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα συζητήσουμε όταν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Δεν θα πούμε ότι ναι, σε ακούω, αλλά δεν σε ακούω, γιατί χρειάζεται να μετακινηθώ, να πλύνω τα πιάτα, να κάνω κάτι άλλο, να διαβάσω. Γιατί το μήνυμα που θα πάρει ο δέκτης, συγγνώμη, είναι με απορρίπτης. Δεν είμαι σημαντικός για σένα. Όταν κάνουμε κάτι άλλο, λοιπόν, και ταυτόχρονα ακούμε, είναι ουσιαστικά σαν να λέμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα, όμως το σώμα δεν ακούει ότι δεν είναι σημαντικό αυτό που μου λες. Ακούει δεν είσαι σημαντικός εσύ. Που είναι πολύ πιο βαρύ. Που είναι πολύ πιο βαθύ και πιο βαρύ. Άρα, χρειαζόμαστε χρόνο και χρειαζόμαστε να είμαστε εκεί. Να κάτσουμε χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο και να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Είναι αυτό που ονομάζουμε αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι αυτό μαζί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ένα είμαι εδώ να σε ακούσω. Γιατί τώρα μπορώ, είναι προτιμότερο να πούμε σε κάποιον μπορούμε να μιλήσουμε σε μία ώρα, μπορούμε να μιλήσουμε το βράδυ, μπορώ να σε ακούσω αύριο το πρωί, από το να μιλήσω ενώ δεν είναι είναι το σώμα μου εδώ και το μυαλό μου είναι κάπου αλλού. Μιλάμε όταν είμαστε ήρεμοι επίσης. Άρα αν συμβεί ένας καυγάς κάτι, δεν πρέπει να το λύσουμε εκείνη τη στιγμή. Καλό θα ήταν να περιμένουμε λίγο. Αν νιώθουμε ότι το συναίσθημα μας είναι πάρα πολύ πυροδοτημένο και μας έχει υπερβεί, δεν θα πάμε να λύσουμε και να ακούσουμε όντας σε μια πολύ έντονη ψυχολογική κατάσταση, γιατί τότε δεν ακούμε. Το δικό μας συναίσθημα είναι τόσο έντονο που εκεί οι νοητικές μας λειτουργίες είναι στραμμένες εκεί. Άρα δεν θα ακούσουμε, δεν θα καταλάβουμε, δεν θα κατανοήσουμε. Άρα είναι καλό να μιλάμε μόνο όταν είμαστε ήρεμοι και να συζητάμε. Πώς συμβάλλει στην ψυχική μας ανθεκτικότητα το να επικοινωνούμε σωστά μέσα σε μια οικογένεια? Επειδή η οικογένεια είναι ο πρώτος πυρήνας της ύπαρξής μας, το τι θα συμβεί εκεί θα καθορίσει μελλοντικά το πώς θα προσανατολιζόμαστε στις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τη σωστή επικοινωνία, το παιδί αποκτάει εμπιστοσύνη στους άλλους. Αν δεν μπορεί να βρει ποτέ διαθέσιμο μία μαμά, ένα μπαμπά για να επικοινωνήσει, θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους. Άρα εμείς μαθαίνουμε στο παιδί μας τη σημασία της επικοινωνίας, αλλά και πώς το κάνουμε αυτό. Ναι, γιατί επειδή ακριβώς ο άνθρωπος είναι ένα μιμητικό, δηλαδή μαθαίνει μέσω της μίμησης, το πώς θα βλέπει να πραγματώνεται η επικοινωνία μέσα στην οικογένειά του, είναι αυτό που θα επαναλάβει αργότερα. Όταν ένα παιδί, η μαμά του ή ο μπαμπάς του, την ώρα που μιλάει, του δίνουν τη δέουσα προσοχή, τότε το παιδί νιώθει αποδεκτό. Νιώθει ότι είναι σημαντικό.
αν εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκει διαθέσιμο ένα γονιό ή απορρίπτουν το τι λέγεται, το παιδί θα ακούσει ότι εγώ δεν είμαι σημαντικός για σένα, άρα δεν είμαι σημαντικός γενικά. Άρα μέσα του δεν θα εδραιωθεί ποτέ ένα αίσθημα ασφάλειας. Θέλω τώρα να μου πεις προτάσεις, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ερχόμαστε από μια γενιά η οποία οι δικοί μας οι γονείς δεν είχαν τόσο πολύ πληροφορία από ίντερνετ, από τηλεόραση για την ψυχολογία. Δεν ήξεραν. Σωστά. Τώρα η δική μας η γενιά, όταν είμαστε εμείς γονείς, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, είναι αυτό που είπες, είμαστε μιμητικά όντα. Έχουμε μάθει αλλιώς και πάμε να τα κάνουμε αλλιώς. Τι γίνεται εκεί? Κάποιες έτσι συμβουλές που θα μπορούσαμε να μην δώσουμε λάθος παραδείγματα και εμείς στα παιδιά μας? Ναι. Θα προσπαθήσω να σας πω κάποιους κανόνες που τουλάχιστον όταν τους έχουμε κατά νου, ίσως να αποφύγουμε τα λάθη των προηγούμενων γενιών, γιατί όντως έγιναν αρκετά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην δίνουμε συμβουλές. Μάλιστα. Όταν έρχεται κάποιος να μας μιλήσει, δεν έχει σημασία αν το παιδί μας, ο σύντροφός μας, οι φίλοι μας. Χρειάζεται να μιλήσει για να ανακουφιστεί. Όχι για να του πούμε εμείς τι θα κάνει. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να αποφεύγουμε τις συμβουλές. Οι συμβουλές έχει παρατηρηθεί ότι δεν βοηθάνε. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι σημαντικό να κατευθύνουμε το παιδί μας, να του πούμε τι να κάνει, γιατί εμείς ξέρουμε μόνο γι' αυτό. Να του δώσουμε χώρο να ξεδιπλώσει τις ανάγκες που αυτό έχει και όχι να του πούμε εμείς. Αθηνά, αν έρθει το παιδί μας και μας πει ή ο σύντροφός μας κάτι το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου, που είναι πολύ δύσκολο να το δεχτούμε, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να έχουμε και μια καλή σχέση μαζί του, τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Αντί για να μπούμε λοιπόν σε κριτική αυτού που ακούμε, το ότι δεν είναι σωστό, σε ηθικολογία, σε κατεύθυνση, είναι καλό να εκφράσουμε το δικό μας το συναίσθημα. Κάτι που επίσης βοηθάει την επικοινωνία είναι να είμαστε γνήσιοι και αληθινοί. Ωραία, Αθηνά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κι εγώ. Πολύ όμορφα αυτά που μας είπες, βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο και με αυτή την γλυκιά σου τη φωνή μας ηρεμείς και μας μαθαίνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα ανεξάντλητο θέμα ούτως ή άλλως. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να ακουστούν δύο πράγματα. Να είσαι καλά. Και εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και η σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, πολλά φιλιά.